Καιρό είχαμε να κάνουμε challenge. Να είμαι λοιπόν με ένα challenge το οποίο είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Διανύουμε τις πρώτες ημέρες της Τεσσαρακουστής, διανύουμε δηλαδή τις πρώτες ημέρες της νηστείας για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έρχομαι λοιπόν να σας προτείνω, δίπλα στην νηστεία όσοι κάνουν, που αφορά στην διατροφή, να κάνουμε όλοι μαζί πνευματική νηστεία. Τι θέλω να πω με αυτό. Να βοηθήσουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας να οδηγηθεί προς την κάθαρση και εύχομαι μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία θα ξεκινήσει τώρα με το καλό, οπότε θα τελειώσει, να μην τελειώσει ποτέ, αλλά μετά από το πρώτο διάστημα αυτής της προσπάθειας να αρχίσουμε να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα μέσα μας, αλλά και στη συμπεριφορά μας προς τα έξω, ώστε να την κρατήσουμε εφόρου ζωής και όχι μόνο για 40 μέρες. Θα μου πεις βέβαια οι ειδικοί λένε ότι χρειάζονται περίπου στις 21 μέρες για να εγκατασταθεί μία νέα συνήθεια, είτε καλή είτε κακή συνήθεια. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την προσπάθειά μας να εγκαταστήσουμε μία νέα συνήθεια στην καθημερινότητά μας και αυτή η συνήθεια ακούει στο όνομα πνευματική νηστεία. Μάλλον αυτή είναι η πρακτική που θα ακολουθήσουμε για να έρθουν άλλα ωραία πράγματα και πιο υγιείς συμπεριφορές στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, γνώσεων, απόψεων και τοποθετήσεων που έχω ακούσει κατά καιρούς από ειδικούς. Τα έχω συγκεντρώσει και τα έχω βάλει σε μία σειρά. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά έτσι όπως επιθυμώ και τα εφαρμόζω στη δική μου καθημερινότητα. Δεν σημαίνει ότι το κάνω κάθε μέρα. Αλλά έχοντας αυτή τη γνώση ότι μπορώ να κάνω 5-6 πράγματα, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο συχνά μπορώ. Ούτε γκουρού είμαι, ούτε κανένας Βούδας, ούτε πεφωτισμένη από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μακάρι να μπορούσα να είμαι σε mood πνευματικής αρμονίας και, πώς να το πω, και νηστείας και κάθαρσης καθημερινά. Δεν γίνεται άνθρωπος είμαι, έχω και εγώ τα θέματά μου, τα βαρύδια μου, τα κουβαλάω, τα καθημερινά προβλήματα. Τέλος πάντων, έχω να σας προτείνω 5-6 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να μας βοηθήσουν λίγο να οδηγηθούμε προς την κάθαρση, βρε αδερφέ. Μιας και είναι τώρα η εποχή που το καλεί και προσφέρεται γενικότερα. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει ουσιαστικά η λογική της πνευματικής νηστείας. Αποχή από αρνητικές σκέψεις, αδελφοί. Αποχή από αρνητικές σκέψεις για τους άλλους. Αποχή από αρνητικές σκέψεις και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι, σε καταλαβαίνω. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και εμένα να κατηγορήσω την Ανδριανή, να τη στήσω στον τοίχο και να αρχίσω το λογίδριο μόλις πάει κάτι στραβά στην ημέρα μου. Επίσης μου είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνω αυτό και για τους άλλους. Εννοώ να τους κατηγορήσω, να σκεφτώ κάτι αρνητικό για αυτούς. Όταν κάτι δεν ταιριάζει στα δικά μου δεδομένα, ξεπηδάει κατευθείαν μία σκέψη κριτικής. Μου δίνει κανείς το δικαίωμα να το κάνω. Όχι. Το ότι είμαι ελεύθερος άνθρωπος δεν σημαίνει ότι θα προσανατολίζω και την διάθεσή μου και την ενέργειά μου και τη σκέψη μου στο να σκέφτομαι αρνητικά για τους άλλους. Δεν θα τους κρίνω. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω. Άντε να μας εκπαιδεύσουμε τώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, με το που θα ξεπηδήσει από τον εγκέφαλό μας μέσα, γιατί τον εγκέφαλο ξεπηδάνε αυτά τα πράγματα, η αρνητική σκέψη, είτε για τον άνθρωπο που θα περάσει από μπροστά μας και π.χ. κάτι φοράει και εμάς δεν μας αρέσει, εμείς να πούμε, αχ, μωρέ, πώς είναι έτσι αυτός ή αυτή. Παπ, την αποθούμε. Αυτό θα λέμε. Ωπ, φύγε σκέψη, δεν με αφορά, δεν σου δίνω άλλο χρόνο. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για τις αρνητικές σκέψεις που κάνουμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν κάτι δεν σου πάει καλά ή κάτι δεν κατάφερες π.χ. στη δουλειά σου και αρχίσεις το καλά, εντάξει, εννοείται ότι δεν θα τα κατάφερνες αφού είσαι αναποτελεσματική, δεν θα τα κατάφερνες αφού είσαι άσχετος με το αντικείμενο. Όλα αυτά δηλαδή τα λέμε στον εαυτό μας. Παπ, αποθούμε τη σκέψη αυτή. Φύγε σκέψη, τη λέμε αυτόματα. Το κάνουμε, αυτή είναι η εργασία μας για το επόμενο διάστημα. Με το που ξεπηδάει η αρνητική σκέψη, είτε για τους άλλους είτε για εμάς, εμείς την αποθούμε. Ακούω και γκλιν γκλιν, έρχονται διάφορα μηνύματα, εσείς αγνοήστε τα γκλιν γκλιν αυτά. Μία ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε και να μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι να επικεντρωθούμε στο τώρα. Αποφεύγουμε, εκτός από τις περίεργες και αρνητικές σκέψεις που μας ανακατεύουν το μέσα μας, αποφεύγουμε να κάνουμε και σενάρια, προβολής σενάρια για το μέλλον.
σενάρια που είναι δύσκολα, που είναι άσχημα, που έχουμε βάλει όλη μας την φαντασία με όλα τα αρνητικά στοιχεία που διαθέτουμε και θεωρούμε ότι θα μας συμβούν τα χειρότερα πράγματα στον κόσμο. Αυτό δεν ξέρουμε καν αν θα συμβεί ποτέ. Παίρνουμε εμείς τώρα μία συνθήκη και λέμε πω δεν θα τα καταφέρω, πω και θα γίνει αυτό και θα αρρωστήσω και θα πάθει αυτό το παιδί και θα συμβεί εκείνο και θα καταστραφώ οικονομικά. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, γιατί αναφέρεσαι σε πράγματα τα οποία δεν ξέρεις αν ποτέ συμβούν. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχεις βιώσει, έχεις νιώσει μέσα σε όλο αυτό το περίεργο, το άσχημο, το συνέστημα του δύσκολου σενάριου, σαν να το βίωνε, σαν να σου συνέβαινε, του είσαι αφιερώσει πολύ χρόνο, ενέργεια και καλό δεν σου έχεις κάνει. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια της πνευματικής νηστείας, αυτά τα σενάρια τα αποφεύγεις και εστιάζεις στο τώρα. Εστιάζεις στο τώρα. Σε αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η άσκηση ευγνωμοσύνης. Αυτό θα στο πούνε όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα πνευματικό μονοπάτι και όλοι οι ειδικοί της ψυχικής υγείας. Αντί να σκέφτεσαι όλα τα αρνητικά που πολύ πιθανό να σου συμβούν και πολύ πιο πιθανό να μην σου συμβούν ποτέ στη ζωή σου, σκέψου τα καλά, τα ισορροπημένα που έχεις τώρα στη ζωή σου. Ότι είσαι γερός, ότι είσαι δυνατός, ότι ακόμα και σου έχει συμβεί μια φοβερή δυσκολία και αναποδιά, παρόλα αυτά είσαι εδώ παρόν και παρούσα να τη διαχειριστείς. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό λοιπόν, η ευγνωμοσύνη στο τι έχω και πόσο καλά είμαι ή πόσο καλά έχω τη δυνατότητα να είμαι μέσα στην ημέρα μου. Άλλο ένα βήμα πολύ σημαντικό για την πνευματική νηστεία είναι η σιωπή. Την ώρα της βαβούρας, είτε αυτή η βαβούρα και ο σαματάς είναι εσωτερικός, είτε είναι μία στιγμή έντασης με κάποιον άλλο άνθρωπο ή με άλλους ανθρώπους γύρω μας, εμείς ας επιλέξουμε τη σιωπή. Μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε, να απομακρυνθούμε, να φύγουμε με το σώμα μας, παίρνουμε το κορμί μας και φεύγουμε και πάμε κάπου μόνοι μας. Ιδανικά βέβαια θα ήταν να πάμε κάπου στη φύση, σε μια θάλασσα, σε ένα βουνό, σε ένα δάσος. Συνήθως αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί, οπότε προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε για να πάρουμε το χρόνο μας, επιλέγουμε τη σιωπή, δεν απαντάμε αμέσως, δεν συμμετέχουμε στον εσωτερικό διάλογο με όλα αυτά τα περίεργα σενάρια που κάνει ο εγκέφαλός μας, λέμε τώρα επιλέγω τη σιωπή. Σταματώ μέχρι να περάσει η ένταση, να περάσει πολύ βαβούρα και να έχω ψυχραιμία και καθαρό μυαλό, να σκεφτώ και να διαχειριστώ μια κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή που προκάλεσε αυτό το σαματά και την ένταση. Και ένα τελευταίο που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και στην πνευματική νηστεία, αλλά και γενικότερα να καλλιεργήσουμε μια ισορροπημένη συμπεριφορά στην καθημερινότητά μας, είναι ο ραματισμός. Δεν ξέρω αν η λέξη βέβαια αντικατοπτρίζει 100% αυτό που θέλω να σας περιγράψω. Τι θέλω να πω. Στην αρχή της ημέρας σας, δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, ώστε να σκεφτείτε, να φανταστείτε, να οραματιστείτε, τέλος πάντων, αφού υπάρχει λέξη να χρησιμοποιήσουμε, πώς θέλετε, πώς θέλω να είμαι μέσα στη μέρα μου. Προσοχή. Δεν λέω, αποφεύγω να πω πώς θέλω να είναι η μέρα μου, γιατί αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Γιατί μπορεί να συμβούν χιλιάδες πράγματα που δεν είναι στο χέρι μου και να επηρεάσουν την ημέρα. Άρα λοιπόν, οραματίζομαι πώς εγώ θέλω να διαχειριστώ την ημέρα μου. Στη δυσκολία που θα μου έρθει, έχω ψυχραιμία. Παίρνω το χρόνο μου, επιλέγω τη σιωπή για λίγο, αποστασιοποιούμε, αισθάνομαι, σκέφτομαι, παίρνω τις ανάσες μου και με ψυχραιμία διαχειρίζομαι τις καταστάσεις. Επιθυμώ να έχω λίγο ελεύθερο χρόνο μέσα στην ημέρα. Επιθυμώ να ολοκληρώσω μία δουλειά που έχω βάλει μπροστά μου και έτσι θα βάλω όλη μου τη δύναμη και την ενέργεια για να το καταφέρω αυτό και πάει λέγοντας. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο το νόημα, το κατεβάζω λίγο σε επίπεδο πραγματικότητας, όχι πώς θα ήθελα να είναι η μέρα μου, αλλά πώς μπορώ εγώ, αυτό στο μέτρο του δυνατού του δικού μου, να είμαι μέσα στην ημέρα μου. Εν ολίγης και εν πολλής μάλλον, αυτή είναι η δική μου πρόταση για την πνευματική νηστεία. Την κατοχυρώνω και επαναλαμβάνω τα πιο βασικά της στην σημεία. Αποθώ κάθε αρνητική σκέψη που ξεπηδάει από τον εγκέφαλό μου, είτε αφορά έναν άλλο άνθρωπο, είτε αφορά εμένα, τον ίδιο, εμένα, την ίδια.
Ζω στο τώρα και αποφεύγω να κάνω σενάρια θρίλε για το μέλλον. Για να καταφέρω να εστιάσω στο τώρα, δουλεύω πολύ με την άσκηση της ευγνωμοσύνης. Είμαι ευγνώμων για αυτό που έχω, για τη δυνατότητα που έχω να αλλάξω πράγματα, να διορθώσω καταστάσεις και για άλλα πολλά, το ότι αναπνέω, ζω, περπατώ και πάλι λέγοντας τα έχουμε ξαναπεί. Επιλέγω τη σιωπή στο σαματά και οραματίζομαι πώς θα λέγω να διαχειριστώ τις καταστάσεις μέσα στην ημέρα μου. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να δημιουργούμε ένα πλαίσιο λειτουργίας μέσα στην καθημερινότητά μας, το οποίο για μένα τουλάχιστον μπορεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει τις συνθήκες για να είμαστε ήρεμοι, νυφάλιοι, ψυχραιμοι και να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας και να τη βιώνουμε με έναν τρόπο πάρα πολύ συνειδητό. Ωραία τα είπα όλα αυτά, εγώ τα έχω γράψει και όλες να μου τα υπενθυμίζω. Όπως και σε κάθε άλλο challenge, πρώτη-πρώτη θα τα δοκιμάσω όλα μαζί αυτά. Σας προτείνω να το κάνετε κι εσείς και μας εύχομαι. Δεν θα πω καλή λύτρωση. Θα πω ψυχική και πνευματική ανάταση και κάθαρση.